Χθες πήγαμε στη Χερσόνησο, εδώ στη δική μας περιοχή, όπου σιγά σιγά ξεκίνησε ο στολισμός. Υπάρχουν και κάποιες δράσεις. 33 στον αριθμό. Πάμε και πάνω εκεί στα βόρεια. Πάμε στη Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ο Νίκος Χαρχάλης. Τα έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Και βέβαια δίπλα του, μόνιμος κάτοικος Θεσσαλονίκης, ο Αλέξανδρος Ρουμελιώτης. Την καλησπέρα και στους δύο. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα που έχουμε live σύνδεση με το πιο εξελίξιμο και επικοδομητικό κανάλι της Ελλάδος. Καλησπέρα, παιδιά, από την Εύωρο και στο Λισμένη Θεσσαλονίκη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Νίκο, πώς βρέθηκες τώρα από εκεί, από τον Εύρο στη Θεσσαλονίκη? Ποιος ο λόγος? Έχω ακούσει τα καλύτερα για αυτήν την πόλη. Πολύ ερωτική, θα έλεγα. Με νέους ορίζοντες για την επαγγελματική μου καριέρα. Αυτό είναι πολύ θετικό. Ο Αλέξανδρος τώρα θα μας μεταφέρει το κλίμα που κυριαρχεί στην πόλη. Καταρχάς, Αλέξανδρε, σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Ο στολισμός έχει ξεκινήσει? Ξεκινήσει σιγά σιγά. Τα μαγαζιά έχουν σχεδόν ολοκληρώσει το στολισμό τους. Βρισκόμαστε στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, τη Λεωφόρο Νική, στην παραλία. Βρισκόμαστε έξω από το μαγαζί, το οποίο είμαι και υπεύθυνος κιόλας, έτσι, στο Boulevard 23, ναι. Λεωφόρο Νίκη 23 δηλαδή. Και υποδέχτηκα τον πολύ καλό μου φίλο από το Βορρά, από την Οριστιάδα. Βέβαια, για να βρεθείτε εκεί και να περάσετε κάποιες μέρες. Γιορτινό το κλίμα στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω. Είσαι εκεί και ασχολείσαι και με την εστίαση, με το επιχειρήν. Κόσμος έρχεται, με την πανδημία τι επικρατεί? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πτώση, θα έλεγα, από τη στιγμή που ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα για τα rapid test. Η κίνηση κυρίως είναι το Σαββατοκυριακό, από Παρασκευή ως Κυριακή. Καθημερινότητα υπάρχει έτσι μια ηρεμία, μια ησυχία, ίσως και επειδή είναι και λίγο πριν τις γιορτές, θα έλεγα, δεν ξέρω. Πάντως έχει επηρεάσει πάρα πολύ τον κόσμο ψυχολογικά όλη αυτή η κατάσταση. Έχει επηρεάσει, ωστόσο υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχει ταυτοποίηση στοιχείων, σωστά, για να εισέλθει κάποιος σε ένα κλειστό χώρο. Έτσι ακριβώς. Και η Θεσσαλονίκη είναι από τις περιοχές που έχει πάρα πολλά κρούσματα. Πολλές μολύνσεις. Και η Θεσσαλονίκη είναι από τις περιοχές, συμπληρώνω εδώ η συνάδελφος η Βάλια Μπούη, συνάδελφος δημοσιογράφος, είναι από τις περιοχές με κατακόρυφη αύξηση κρουσμάτων, Αλέξανδρε. Βρισκόμαστε, νομίζω πρέπει να είμαστε στο κόκκινο αυτή τη στιγμή, αν δεν κάνω λάθος. Κάθε μέρα υπάρχουν πάρα πολλά κρούσματα COVID. Παρ' όλα αυτά, εμείς κρατάμε τις αποστάσεις μας, προσπαθούμε να φοράμε μάσκες, ακόμα και στον δρόμο που κυκλοφορούμε. Ναι. Και θέλω να πιστεύω και είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος να τελειώσει γρήγορα όλη αυτή η κατάσταση και να επανέλθουμε σιγά σιγά στην κανονικότητά μας. Νικόλα, Ορεστιάδα ή Θεσσαλονίκη? Ορεστιάδα, επειδή έχουμε πάρα πολύ έφορο έδαφος για να παράγουμε τα εξαιρετικά προϊόντα μας, και Θεσσαλονίκη για το lifestyle και όλα τα υπόλοιπα. 50-50. Λοιπόν, το μήνυμα που στέλνετε στην Κρήτη, εκεί δύο παιδιά, εκεί δύο νεαροί στη Θεσσαλονίκη, μας μεταφέρουν. Και με πλατιά χαμόγελα. Και με πλατιά χαμόγελα. Ξέρεις ότι και διάθεση να μην έχεις, μόλις πατήσεις το πόδι σου, θα μας τα πει και η Εύη Σπανού που πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη τώρα τελευταία συχνά. Μόλις πατήσεις το πόδι σου στη Θεσσαλονίκη, αλλάζει και παίρνεις το χαμόγελο. Σωστά, Αλέξανδρε. Υπάρχει άλλο κλίμα, ψυχολογικό κλίμα. Ο κόσμος είναι πολύ ζεστός, είναι φιλικός. Όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Χαλαρά, Αλέξανδρε, χαλαρά, έτσι δεν λέτε πάνω? Έτσι. Χαλαρά. Λοιπόν, το μήνυμα εδώ. Παιδιά. Το μήνυμα στους κριτικούς και να κλείσουμε με αυτό. Νικόλα, ξεκινάμε με σένα. Το δικό μου μήνυμα είναι ότι όλοι οι πολίτες να κοιτάξουν και να δουν πώς χτίζεται η χαρά και να μην μείνουν στην ευχαρίστηση. Τέλεια. Αλέξανδρε. Το δικό μου μήνυμα, παιδιά, είναι να υπάρχει χαμόγελο, αισιοδοξία. Και όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Αλέξανδρε, γύρισε λίγο και την κάμερα τώρα να πάρουμε μια γεύση Θεσσαλονίκη εκεί από τη Λεωφόρο Νίκης και να κλείσουμε με αυτή την. Για γύρισε λίγο να δούμε. Μάλιστα. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ζωντανή σύνδεση με Θεσσαλονίκη. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας. Φιλάκια πολλά σε όλους. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Τους χαιρετισμούς μας.